Καλησπέρα, τον Άντρο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Τόνι. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, κύριε Σιεκίνη. Μόλις πριν λίγο στο Blue Sky έπαιξα το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που ήταν την Δευτέρα το βράδυ. Όπου θα το ανεβάσω ευώνυμος γύρω στις 9 το βράδυ, γιατί είχαμε χάσει το σχετικό βίντεο. Και σε κάποιο σημείο διαφωνώ με τον κύριο Πεταλωτή. Διαφωνώ. Ναι. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι όλη αυτή η τσακωμή που κάνουμε τώρα οι πολιτικοί δεν έχουν καμία σημασία. Καμία απολύτως. Διότι η χώρα είναι στο τραγικό οικονομικό σημείο που αυτά που έρχονται το 2011 είναι άνευ προηγουμένου. Και μάλιστα στήριξα όλο μου τον συλλογισμό πάνω στο ότι βρισκόμαστε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω από το φετινό. Από το πρόγραμμα όπως προβλέπεται στο μνημόνιο για το τέλος του 2010. Ναι. Όχι για τα μέτρα του 2011. Δηλαδή έπρεπε το 2010 να είμαστε σε ένα σημείο Χ και είμαστε μείον 4,5 δισεκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Άρα για το 2011 πρέπει να πάρουμε μέτρα αυτά που προβλέπει το 2011, ναι, που είναι πάρα πολύ σκληρά από μόνα τους, συν τα 4,5 δις. Που να δώσουμε. Δεν μπορούμε να δανειστούμε από πουθενά. Εννοείται αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο. Τα σπέτσα είναι σε 900 μονάδες. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει ο κ. Πεταλωτής, όχι δεν μας λείπουν 4,5 δις. Μας έλεγα εγώ 5 δις. Όχι δεν μας λείπουν 5 δις. Και του λέω, το διαψεύετε, δεν μας λείπουνε. Όχι δεν μας λείπουνε. Δευτέρα βράδυ. Τρίτη. Βγαίνει υπουργός οικονομικών και λέει μας λείπουν 4,5 δις. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Είναι, είναι. Α, παιδιά, ακούστε, έχω αρχίσει να κουράζομαι εσωτερικά μέσα μου πραγματικά. Δεν ξέρω. Και είναι απογοητευτικό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ως λαός να καταλάβουμε ότι αν δεν δούμε την πραγματικότητα, θα καταστραφούμε όλοι μαζί. Ακούω τώρα τους υπευθύνους Νέας Δημοκρατίας να θέλουν να πανηγυρίζουν το αποτέλεσμα. Και ρωτώ ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Αν με βλέπατε εμένα να πανηγυρίζω και να λέω πω, τι καταπληκτικό αποτέλεσμα πήραμε, τι θρίαμβος ήταν αυτός, θα με θεωρούσε σοβαρό. Εγώ σας είπα, σε δύσκολη εκλογική μάχη συγκρατήσαμε και με απώλειες της δυνάμεις μας. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 500.000 ψηφοφόρους. Είναι δυνατόν να είναι χαρούμενη που έχασε 500.000 ψηφοφόρους από το χαμηλότερο σημείο που είχε βρεθεί μέχρι τότε όλων των εποχών, λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία σήμερα, στο νέο ιστορικό χαμηλό της. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις γι' αυτό, επειδή έχασε περισσότερο αντίπαλος. Δηλαδή. Μείωσε τη διαφορά, είναι ψέμα αυτό. Μειώθηκε η διαφορά. Όχι, έχει μειωθεί η διαφορά. Η διαφορά έχει μειωθεί. Γιατί έπεσε το Πασόκ. Όχι, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι κέρδισε κάτι. Εάν έπαιρνε απλώς τους ψηφοφόρους, όχι το ποσοστό, που είχε πάρει τον Οκτώβριο του 9 με τον Καραμαλή, με όλα τα που έχουν σούρει του Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν τριμονάς πάνω του Πασόκ προχθές. Για να συνεννοούμαστε. Δεν έχει σημασία αυτό. Το Πασόκ όμως και αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί οι άλλοι οι Πασόκοι, οι οποίοι λένε πήραμε νέα εντολή, ναι, αυτό είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Είναι προφανές ότι δεν πήραν καμία νέα εντολή. Η αλήθεια είναι ότι η αποχή ήταν το μαξιλάρι του πολιτικού συστήματος. Αλλά. Βρε και πέραν από πάμε τώρα. Κανένας δεν νίκησε. Νίκησε αριστερά. Πάμε τώρα και στα ποσοστά. Δυστυχώς. Πάμε και στα ποσοστά. Μα και στα ποσοστά έχει τηθεί το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον ποσοστά κράτησε τα ποσοστά τη. Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν το αναγνωρίζουμε. Οι άλλοι και στα ποσοστά καταβαραθρώθηκαν. Όχι μόνο στου ψήφου. Ξέρει να βρεθεί, Λεωνίδα, 10 μονάδε κάτω σε ένα χρόνο. Τι πέρασε τον πύχη. Ποιο πύχη πέρασε. Το πιο ωραίο σχόλιο που άκουσα για των εκλογών, ήθελα να τα λέω αυτά, την έκανε το ρόλο αυτό το ο Νίκο Δένδια. Ναι. Όπω είπε, ο κ. Πρωθυπουργό έβαλε τον πύχη ψηλά, πέρασε από κάτω έτσι ώστε ούτε καν τον ακούμπιζε και νομίζετε δεν τον είδε. Αυτό είναι όλο. Αλλά αυτά και παραλαμβάνω δεν έχουν καμία σημασία. Διότι η χώρα είναι στο χείλος του γκρεμού και ή θα το καταλάβουμε και θα συνεννοηθούμε ή θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όσο αντιδημοφιλής και αν είναι, εγώ θα τη λέω. Έτσι. Και για να τελειώσω και τα σουξουμούξου, γιατί έχω διάφορα, για την όποια έστω και μικρή απώλεια ψήφων στην Αττική, την ευθύνη έχω προσωπικά εγώ και κανένας άλλος. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου μετάθεση ευθυνών σε άλλους.